Σε περίπτωση που σε ένα προγεννητικό έλεγχο εμφανιστεί το έμβριο με σύνδρομο Down, η έγκυος γυναίκα έρχεται μπροστά σε ένα σκληρό δίλημα. Το δίλημα ήταν αν θα προχωρήσουμε σε αμνιοπαρακέντηση. Εμείς αποφασίσαμε ότι δεν θα προχωρήσουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς είχαμε από πριν αποφασίσει ότι θα κρατήσουμε αυτό το παιδί. Κεραυνός ενεθρία ήρθε στη ζωή μου. Δεν υπήρξε δεύτερη σκέψη στο μυαλό μου ότι θα μπορούσα να με απομακρύνουν από το παιδί. Θα συνεχίζαμε μαζί, θα το παλεύαμε ως το τέλος. Να δίνεις απλόχερα αγκαλιές και φιλιά και τότε βλέπεις ένα παιδί να ανθίζει. Δεν μπορώ να εκφράσω στους ανθρώπους αυτό που νιώθω εγώ μέσα. Με στη ροχή θέλω να το εκφράσω. Μ' αρέσει πολύ η ζωή μου. Είμαι χαρούμενος. Νιώθω ευτυχία. Το σύνδρομο Down δεν με κάνει να αισθάνομαι διαφορετική από άλλα παιδιά της ηλικίας μου. Έχω τις ίδιες συνήθειες, τα ίδια συναισθήματα και τα ίδια όνειρα. Η παρουσία του Ορέστη με έχει αλλάξει σαν άνθρωπο. Η ύπαρξη του συνδρόμου Down στην οικογένειά μου με έκανε να σκεφτώ με πολύ πιο ευρύ τρόπο. Νομίζω ότι με έκανε καλύτερο άνθρωπο. Οι άνθρωποι με σύνδρομο Down σου μαθαίνουν τι είναι ιδιωτελής αγάπη. Αγάπη δίχως όρια και δίχως ανταλλάγματα. Δεν φαντάζεσαι πόσα μπορείς να πάρεις ζώντας μαζί τους. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ τυχερή. Ο Θανάσης είναι ο άγγελός μου.